όλοι κολλάνε. Και προϋπόθεσης ίσως της λυρικής. Α, επίσης πρέπει να σας πω ότι και ο Αλέξης Κοστάλας, που είναι ένα πρόσωπο που έχουμε συνδέσει πάρα πολύ με τον Dancing with the Stars, ούτε αυτός θα είναι. Τώρα εκεί πρέπει να σας πω ότι έγινε ραντεβού, αλλά χέρια τελικά δεν δόθηκαν ποτέ. Μη με ρωτήσετε για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, δεν είναι δυνατόν, έχουμε κάποια έκτακτα, γίνεται μια φάση, γίνεται μια φασαρία. Συμφωνίες, για ποιο λόγο κυρίως χαλάνε, εσύ τι ξέρεις. Εγώ ξέρω ότι χαλάνε στα οικονομικά κυρίως συμφωνίες. Μάλιστα, λοιπόν, πρέπει να σας πω λοιπόν, Κατερίνα μου, ότι ήδη ο Γιάννης Λάτσιος, η βαριά πόρτα του γραφείου του άνοιξε πολλές φορές και έκλεισε πολλές φορές χτες το μεσημέρι, διότι βλέπει κόσμο. Είχαμε ακούσει το όνομα του Γιώργου του Λιάγκα για μία από τις καρέκλες του Κρητή στο Dancing with the Stars και έχω την αίσθηση ότι μπορεί τελικά να πιστεί και να το κάνει, παράλληλα και με όλα τα υπόλοιπα που το έχουν προτείνει. Γιάννο, να σου πω γι' αυτό. Για λέγε. Θα το κάνει ο Γιώργος Λιάγκας, παιδιά, και βάλτε το, κύριε Φρεντίδη, και σούπερ. Λοιπόν, η πρόταση είναι ξεκάθαρη στο Γιώργο Λιάγκα. Βάλτε το και σούπερ. Το συμβόλαιο του βεβαίως. Ο Γιώργος Λιάγκας κρυφτεί στο Dancing. Πέρσι που εμφανίστηκε ως guest, έγιναν πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης, ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Αντένα επίσημα λέει ότι ήταν πάρα πολύ καλός πέρσι. Και επίσης ο Αντένα θεωρεί, και αυτό είναι το επιχείρημα που πάνε του Γιώργου, που το είπε ο κύριος Λάτσιος, ο Λάτσιος ως διευθυντής ήταν εκεί Κρητής. Γιατί βρε Γιώργο να μην πας και εσύ, είναι τιμητική η θέση. Αυτό είναι το κρατεό επιχείρημα που πείθει το Λιάγκα, που ήδη έχει συμβόλαιο σε ισχύ και θα βρίσκεται εκεί. Αν μπορείς να τέτοιες ειδήσεις μη χρησιμοποιείς λέξεις που έχουν την ίδια ρίζα με το όνομά μου, θα σε παθέμω παρακαλούσε, γιατί νιώθω ένα τσιμπήματα διάφορα σε έμφραγμα. Κρατερέ μου, έχεις δίκιο και μ' αρέσει να μιλάω με αυτό το τόνο. Και τελειώνει εκεί η ιστορία. Θα το βάλουμε έτσι. Θέλω να πω κάτι, αλλά με τον κίνδυνο πάντα να γίνει κακός Γιάννη και πολύ εδώ. Δεν σας φαίνεται λίγο σαν να είναι μπαλαντέρ ο Γιώργος Λιάγκας να σταματάμε την εκπομπή του το Late Night, να ψάχνουμε να δούμε τι θα κάνει ο Γιώργος Λιάγκας και τελικά να τον βάζουμε στο Dancing with the Stars? Σύ γιατί είπας. για μένα ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας παρουσιαστής. Ένας πολύ καλός παρουσιαστής. Το να τον ξοδεύεις ίσως σε μια κριτική επιτροπή μπορεί να μην το ήθελε και ο ίδιος. Γιώργο, πρόσεξε όμως. Το επιχείρημα του Αντένα είναι ότι δεν είναι απλά μια θέση κριτή.